πριν από την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος, πιστεύει ότι ο χρόνος που απομένει είναι αρκετός έτσι ώστε ο Απόλλων να παρουσιαστεί όπως τον απαιτούν χιλιάδες των οπαδών του? The one month that is still remaining until the start, the beginning of the new season, do you feel that it's enough in order to prepare the new Apollon, how the people and the committee expect? Well, our pre-season is going to be 9 weeks. As you say, we've got another over 4 weeks left to try and get everything together. We've still got a few players who are not 100% fit, but yeah, I think we're going in the right direction, but it does take time to build a new team. It doesn't happen overnight, but the players are fully committed, they're working hard, we're getting stronger, and we'll do our best to get a good start to the season. Αναφέρει ότι κάναμε ένα πλάνο για 9 εβδομάδες προετοιμασίας. Μας απομένουν ακόμα 4 εβδομάδες. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι παίχτες που δεν είναι στο 100% τους. Όμως νιώθει ότι με τη σωστή δουλειά ανεβαίνουμε επίπεδα συνεχώς. Οι συνθήκες εδώ στο Μπράβετς ήταν εξαιρετικές. Το μεγάλο στοίχημα ήταν ότι ήρθαν πολλοί νέοι παίχτες και ο κύριος στόχος ήταν να επιτεύξουμε ένα ομαδικό πνεύμα και κλίμα, το οποίο νιώθει ότι επιτεύξε. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για τον ίδιο να τους γνωρίσει όλους από κοντά, αφού ήταν όλοι καινούργοι παίχτες για τον ίδιο. Όλοι οι παίχτες πήραν τον χρόνο συμμετοχής τους, κάποιοι άλλοι ήταν στη διαδικασία να φτάσουν στο 100% της φυσικής τους κατάστασης. Και έτσι το όλο σκηνικό αυτές τις 15 μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Με τις παραστάσεις και την εμπειρία του από την πολιτική παρουσία του στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, πιστεύει ότι το εφιστάμενο ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας είναι ικανό να τον οδηγήσει σε μια ανταγωνιστική παρουσία? From your experiences as a coach and as a player in football in general, from the players you have in Apollon roster, you feel that we are capable to challenge in the new upcoming season? Well, our aim is to try and get into the top four. Last season the club was well behind that position of the four places, but I feel we've got a good squad, but we've got to work hard. It's a very competitive league, and hopefully we can, you know, this season push up. But it will take time for all the players to gel together, but we're confident we can have a good season. Λέει ότι την περσίνη περίοδο από όλα μας, όπως ξέρει, έμεινε πίσω από την τέταρτη θέση. Φέτος νιώθει ότι παρόλο που θα μας πάρει χρόνο να φτιάξουμε την ομάδα με τους καινούργιους παίχτες, νιώθει ότι θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και νιώθει αυτοπεποίθηση ότι θα κάνουμε τους στόχους μας πραγματικότητα. Προέρχεται από μια διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα και γενικότερα από μια διαφορετική χώρα η οποία αντιλαμβάνεται διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Ο ίδιος έχει αντιληφθεί την πίστη του κόσμου του Απόλλωνα προς το πρόσωπό του έτσι ώστε να την αναμορφώσει για την πάρει εκεί που της αξίζει. Coming from a different culture and philosophy of football, coming here, did you notice or realize or feel the faith of Apollon fans to your place, to yourself? In order to change the previous year's not so good condition of the team? I think it's a big challenge, but I think you're trying to set standards high. We need to improve, we need to get better in the last few years. It's a big club, fantastic support, so we'll be trying to do our best to live up to their expectations. But you know, I feel there's a lot of work to be done. Raising standards, getting the right work ethic amongst the squad, trying to push young players through to challenge the experienced players in the squad. So it's going to be a lot of hard work, but one I'm enjoying and one all the players are looking forward to. Νιώθει ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε. Είναι μεγάλος σύλλογος, έχει καταπληκτικούς οπαδούς. Και το στοίχημα της καινούργιας χρονιάς, να σπρώξουμε τα νέα παιδιά, ανέβουν πάνω, να αλλάξουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κράτησαν τον Απόλλωνα να μπει στις προηγούμενες χρονιές. Είναι μεγάλο challenge και νιώθει ότι
θα το καλύτερο. Και βεβαίως δείχνει έμπρακτα για αυτό, για τον λόγο τον οποίο τον πήρε η διοίκηση στην ομάδα και τον έφερε, το ότι δίνει ευκαιρίες στα νιάτα του Απόλλωνα, όπου παραδοσιακά οι ακαδημίες του συλλόγου μπορούν να υπερηφανεύονται ότι έχουν αναδείξει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Κυπριακό ποδοσφαίρο. And this is one of the main tasks that the committee of Apollon choose you to be the new coach in the team. You're pushing new players, young players, to prove themselves in the first teams. Yeah, I mean, I've always liked to bring young players through. Over my 20 years as management, bringing some of the best through in England and Scotland. So it's, you know, the young players will be given opportunities, but they've got to take them. There's no doubt, you know, one or two have done well, and other ones have got to do better. So it doesn't matter what age, if you're good enough, you'll get the opportunity. But there's a lot of hard work to be done to improve the standard and the desire, really, and hunger for these players to come into the first team. Και σε άλλες χώρες που δουλεύεις, στη Σκωτία και στην Αγγλία. Οι νεαροί παίκτες πρέπει να δείξουν την πίστη τους, πρέπει να δείξουν την δίψα τους για να παίξουν ποδόσφαιρο και δεν έχει σημασία αν είναι νεαροί ή πιο μεγάλη σε ηλικία. Φτάνει να θέλουν να το εμπειρεύσουν αυτό, να ανέβουν επίπεδο και να πάρουν την ευκαιρία που τους αρμόζει στην πρώτη ομάδα. Βλέπουμε ένα εξαιρετικό κλίμα στις αξιωμάτες, ποδοσφαιριστές, ιατρικό επιτελείο και τεχνικό επιτελείο παρουσιάζονται μονιασμένοι σαν μια γροθιά. Και νομίζω ότι το Α και το Μ είναι προσέγγιση του κύριου Μπέρλι προς όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος. We're noticing a really good relationship with everybody in the team. And what remains is that we continue this and the approach of you to everyone will be the key to the success. But yeah, I think as the coach, I've got to try and get the best out of the players. Push them on, try to improve them, try to get, as I say, a high work ethic where every day in training, matches, they're fully committed for Holland to do well this season. Είναι ο προπονητής και φυσικά προσπαθεί να βγάλει το μέγιστο από όλους τους παίκτες που δουλεύουν καθημερινά σκληρά και βλέπει ότι μέσω αυτού θα επιτύχει ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Και κάτι τελευταίο. Έχει πάρει μια πρώτη γεύση από τον κόσμο του Απόλλωνα τόσο στην παρουσίαση του ρόστερ όσο και στην πρώτη προπόνηση. Αντιλαμβάνεται ότι με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση και στα φιλικά παιχνίδια. Ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας αναφορικά τόσο με την δική του παρουσία αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας. Got a good taste of the fans of Απόλλωνα in the when we show the team, the yes. new team, yes. and you will get a new one soon when we return back to Cyprus. And what are you expecting from them in the new friendly games, the upcoming new friendly games? You're expecting them to be present there and support the team? Yeah, we're looking forward to playing in front of them. We want to show that we've improved, and we also want to, you know, get better. The fans are tremendous, and we want to give them a team to be proud of. And it's going to be a lot of hard work. We're going to have ups and downs, but there's no doubt there is a fantastic support there from the fans. Είναι φανταστική οπαδή. Ναι, τους έχω δει στην παρουσίαση. Τους περιμένουμε να έρθουν τόσο στα φιλικά παιχνίδια όσο και στη νέα αγωνιστική περίοδο. Και εμείς από την πλευρά μας νιώθουμε την ανάγκη να τους κάνουμε περήφανους για την καινούργια ομάδα την οποία παρουσιάζουμε. Yeah, the message is, I think we've got some talented players who can score goals, entertain the fans, but most important, they're committed to the cause, to do well for the club, and hopefully the fans can come enjoy watching them play and getting good results. Έχουμε νέα παιδιά στην ομάδα τα οποία είναι ικανότατα και αξίζουν τον κόπο να έρχονται να τους βλέπουν στο γήπεδο γιατί θα τους κάνουν περήφανους.